υπόθεση του Διπεθέ Καβάλας αλλά και 3 διαδικτυακές καταγγελίες για τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Διπεθέ είναι στην επικαιρότητα για ακόμα μία ημέρα και φυσικά υπάρχουν οι πρώτες επίσημες απαντήσεις από την διοίκηση του Δήμου Καβάλας αλλά και από το Διπεθέ. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η υπόθεση δεν έχει τερματίσει και δεν έχει τελειώσει εδώ, καθώς υπάρχουν εξελίξεις που σίγουρα θα απασχολήσουν την επικαιρότητα και την επόμενη εβδομάδα. Πρώτα απ' όλα, ο Δήμαρχος Καβάλας μίλησε σε τοπική εφημερίδα για την υπόθεση του Διπεθέ, αλλά φυσικά και για τον καλλιτεχνικό διευθυντή. Ο κ. Μουριάδης τονίζει με τη δήλωσή του: «Για το θέμα Γκόνη δεν πρέπει να πάμε στο άλλο άκρο και να αρχίσουμε να πυροβολούμε το Διπεθέ. Το Διπεθέ και ο κύριος Γκόνη, σε όποιον αρέσει ή δεν αρέσει, έχει κάνει δουλειά τα τελευταία χρόνια. Δεν έγινε καμία άλλη καταγγελία ότι υπήρχε πρόβλημα στις συμβάσεις που ίσα ίσα ήταν τυπική σε αυτά τα πράγματα. Τώρα, αν υπήρξε κάποια καθυστέρηση, υπογράφηκε μία σύμβαση λίγο αργότερα, είναι επειδή υπήρχε μία δυσλειτουργία με την αλλαγή στην διοίκηση και τα διοικητικά συμβούλια και ήταν επόμενο κάποια πράγματα να καθυστερήσουν. Τώρα για το πώς φέρεται ο κύριος Γκόνης, ήδη η κυρία Μιχαηλίδου έχει στείλει μια επιστολή που ξεκαθαρίζει πολλά πράγματα για την περίοδο αυτή. Τώρα το αν ο κύριος Γκόνης είπε ή όχι περαστικά σε μία από τις κυρίες που έκανε την διαμαρτυρία, αυτό είναι δικό του θέμα και δεν είναι ούτε πειθαρχικό ούτε ποινικό θέμα. Κατά την άποψή μου δεν συντρέχουν τέτοια ζητήματα, όμως επειδή υπάρχει ένα διοικητικό συμβούλιο υπάρχουν όλοι αυτοί που λένε τα διάφορα. Θα δοθεί και στον κύριο Αγελαράκη το θέμα για να μην υπάρχει καμία σκιά στο οτιδήποτε». Η αντιπολίτευση, ωστόσο, ήδη έχει αρχίσει την δική της μάχη κατά τη συγκεκριμένη δήλωση. Πιο συγκεκριμένο, επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης, ο τόπος της ζωής μας, κ. Μάκης Παπαδόπουλος, κατηγορεί τον κ. Μουριάδη ότι συγκαλύπτει τον κ. Γκόνη. Μεταξύ άλλων, τονίζει ότι δεν θα έπρεπε να υπάρξει τέτοια δήλωση συμπαράστασης, καθώς ακόμη δεν έχει αποφασιστεί ποιο είναι το τελικό αποτέλεσμα αλλά και το τι τελικά έχει συμβεί, ενώ ζητά να παρέμβουν και να μιλήσουν ακόμη και οι 3 ηθοποιοί οι οποίοι έχουν προβεί στις συγκεκριμένες διαδικτυακές καταγγελίες. Μεγάλο λάθος η παρέμβαση αυτή του Δημάρχου. Ουσιαστικά είναι μια απαράδεκτη και ανεπίτρεπτη παρέμβαση σε βάρος της αξιοπιστίας, θα έλεγα, και της αντικειμενικότητας της πειθαρχικής διαδικασίας που εξελίσσεται αυτή τη στιγμή στο Διπεθέ. Ενώ ακόμη δεν έχουν εξεταστεί οι καταγγελίες, ενώ το Διπεθέ δεν έχει βγάλει απόφαση για το πώς θα χειριστεί την υπόθεση, έρχεται ο κύριος Μουριάδης και επιχειρεί να κουκουλώσει τις καταγγελίες και να θεώσει τον κύριο Γκόνη. Εμείς τόσες μέρες αποφύγαμε να κάνουμε δημόσια παρέμβαση για να μην επηρεάσουμε την πειθαρχική διαδικασία που εξελίσσεται. Υπάρχουν καταγγελίες που πρέπει να εξεταστούν. Υπάρχει ένας καλλιτεχνικός διευθυντής που πρέπει να δώσει εξηγήσεις. Και υπάρχει και ένα Δέλτα Σίγμα που πρέπει να λάβει αποφάσεις. Η υπόθεση απαιτεί προσοχή και ευαισθησία απέναντι στην υπόλοιψη των ανθρώπων που επλέγονται. Με την δημόσια παρέμβαση όμως του Δημάρχου υπέρ του κ. Γκόνη, τα πράγματα πλέον αλλάζουν. Σήμερα παρεμβαίνω για να διασφαλίσω την αξιοπιστία και την αντικειμενικότητα της πειθαρχικής διαδικασίας και στέλνω ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Δεν θα αφήσουμε ως παράταξη κανέναν να κουκουλώσει την υπόθεση. Από την πλευρά, ωστόσο, του Διοικητικού Συμβουλίου και φυσικά του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Διπεθέ, κ. Σωκράτη Μπουζούδη, υπάρχουν ήδη επίσημες ανακοινώσεις και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ένα Channel. Ο κ. Πρόεδρος τονίζει και ξεκαθαρίζει ότι το συγκεκριμένο θέμα θα ακολουθήσει την νομική οδό. Θα γίνουν οι κατάλληλες παρεμβάσεις αλλά και φυσικά θα εξεταστεί από όλες τις πλευρές. Η δικαίωση για όποια πλευρά έχει δίκιο είναι το μόνο σίγουρο, ενώ το Διπεθέ πρέπει να προστατευτεί με κάθε δυνατόν τρόπο που αφορά την συγκεκριμένη κατάσταση αλλά και το κύμα που έχει ξεσπάσει. Αποφάσισα να συγκαλέσω το Διοικητικό Συμβούλιο την πρώτη εργάσιμη μετά την αργία της Καθαράς Δευτέρας και του Σαββατοκύριακο που πέρασε. Μέσα στις μέρες αυτές είχαν ήδη δημοσιοποιηθεί στα τοπικά μαζικής ενημέρωσης
από τα social media οι δημοσιεύσεις που είχαν αναρτήσει οι τρεις ηθοποιοί που στο παρελθόν είχαν συνεργαστεί με το Διπλωθέ Καβάλας. Αποφάσισα να γίνει με τη μορφή κατεπήγοντος, αλλά το σκοπό και την έννοια να έχει αυτή η συνεδρίαση της ενημέρωσης. Έπρεπε να ενημερωθεί το Διοικητικό Συμβούλιο, όλα του τα μέλη, για τις έγγραφες δημοσιεύσεις. Επίσης, για μένα, έγγραφο το οποίο εστάλει από την κυρία Μιχαηλίδου στο ΔΠΘ την Τρίτη. Και επίσης, το πιο σημαντικό βέβαια, να κληθεί ο κύριος Γκόνης, ο οποίος να μας απαντήσει, να δώσει τη δική του άποψη και επίσης να απαντήσει σε ερωτήσεις που όπως πράγματι ετέθηκαν από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ώστε να υπάρξει μια πλήρης ενημέρωση των μελών και του οργάνου του ΔΠΘ, του ανωτάτου οργάνου που λαμβάνει αποφάσεις. Αυτό θα μας δώσει στην πορεία την δυνατότητα να προσεγγίσουμε το θέμα πραγματικά με δικαιοσύνη, με σεβασμό, με ευαισθησία και ιδιαίτερη προσοχή και υπευθυνότητα, για να έχουμε να λάβουμε τις ορθές αποφάσεις για να προχωρήσουμε στο μέλλον. Διασφαλίζοντας το θεσμό του ΔΠΘ, θα υπάρξει μία εκτίμηση πιο λεπτομερής, αφού πλέον έχουμε και τις δύο πλευρές σε πρώτη φάση. Να σκεφτείτε ότι όλα αυτά εδώ τα πληροφορηθήκαμε από τις δημοσιεύσεις που γίνανε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ενεργήσαμε με αυτόν τον τρόπο. Δεν περιήλθε στο ΔΠΘ Καβάλας μέχρι πρότινος, μέχρι σήμερα τουλάχιστον, έγγραφη αναφορά, καταγγελία. Ωστόσο, πληθαίνουν οι φωνές της αντιπολίτευσης, όπου ισχυρίζονται ότι ο καλλιτεχνικός διευθυντής, μέχρι να διευθετηθεί το συγκεκριμένο θέμα και να υπάρξουν τα κατάλληλα θεσμικά όργανα που θα κρίνουν τι ακριβώς έχει γίνει, θα έπρεπε για ηθικούς λόγους, τουλάχιστον για λίγες ημέρες μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα, να τεθεί σε καθεστώς αργίας. Βεβαίως και την άποψή μας. Ναι. Λοιπόν, το ΔΠΘ οφείλει πρώτον να μας πει πώς θα συνεχίσει την πειθαρχική διαδικασία που ξεκίνησε. Το ΔΠΘ οφείλει να εξετάσει τις καταγγελίες και τις μαρτυρίες που έχουν δημοσιοποιηθεί. Δηλαδή να καλέσει και τους καταγγέλλοντες για να εκθέσουν τις απόψεις τους. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι θεωρούμε ωστόσο απολύτως απαραίτητο για την αξιοπιστία της διαδικασίας να επιβληθεί αναστολή άσκησης καθηκόντος στον κύριο Γκόνη μέχρι να εξεταστεί και να διαλευκαστεί η υπόθεση. Αυτό θα το αποφασίσει ή πρέπει να το αποφασίσει ένα διοικητικό συμβούλιο. Αφού βέβαια διαπιστώσει ότι έχουν τελεστεί ή υπάρχουν μάλλον υπόνοιες τουλάχιστον ή ενδείξεις ότι από αυτά τα δεδομένα που υπάρχουν τα έγγραφα προκύπτουν πειθαρχικά παραπτώματα. Αυτό θα εξεταστεί με πολύ προσοχή και τότε μόνο μπορεί να υπάρχει κάποια απόδοση ευθύνης και κάποια ποινή.